θέματα έχει απέναντί του Ατρόμητος σήμερα μια ομάδα της Football League. Αν και έχει αποδειχθεί, παρακολουθώντας πολλούς από αυτούς τους αγώνες, τις δύο πρώτες αγωνιστικές του κυπέλου, ότι οι διαφορές πολλές φορές δεν είναι τόσο μεγάλες μεταξύ των ομάδων και ας τους χωρίζει κατηγορία. Η μπάλα στην κατοχή της Καλυθέας που αγωνίζεται με τις λευκές εμφανίσεις, με τα μπλε είναι ο Ατρόμητος. Παλαγή και αριστερά για τον Σταμόπουλο. Βαθιά μπαλιά προς τον Σταματάκο, ο οποίος κατεβάζει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έχει προωθηθεί και ο Λεβέντης από τα δεξιά. Η μπάλα βγαίνει αριστερά. Έγινε σέντρα. Κέρδισε στο χώρο του κέντρου ο Κεϊτά και απομάκρυνε. Κυνηγάει ο Παπαδόπουλος. Ελέγχει την μπάλα. Ο Μουκτάρης. Ο Μάκο έδωσε για τον Κίνη. Αριστερά ο Σταμόπουλος. Προσπάθησαν να παίξουν το τρίγωνο οι παίκτες της Καλυθέας. Έγινε και το πρώτο σουτ στο παιχνίδι. Περνάει όμως εκτός εστίας. Προσπάθεια τον Ανδρέα Τσίπρα. Στο τρίτο λεπτό, προς τον Μπέλη. Αριστερά ο Σταμόπουλος. Ξανά Μάκο. Πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή. Προσπάθησε να ξεφύγει ανάμεσα από δύο. Η πάσα στον Γουόρντεν. Το σουτ. Η μπάλα κοντράρει και φεύγει κόρνερ. Από την προσπάθεια. Ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα πάντως από τον Τάκη Κόνια. Σίγουρα. Σε ομάδα τέτοιο επίπεδου, σε τέτοιο πρωτάθλημα, έτσι, μιλώντας για την Football League, και ακόμα και σε τέτοια μάτσα όπως είναι τώρα για το κύπελο απέναντι σε ομάδες της Super League. Η δεύτερη σωτήρια επέμβαση του Ντούνι, ο οποίος θυμίζω σταμάτησε το σουτ του Ροντί νωρίτερα, αλλά δείχνει να έχει και μια ανασφάλεια με την μπάλα στα πόδια. Και βλέπω και τον Γκόνια συνεχώς να του φωνάζει. Μπέλη. Γύριξε την μπάλα για τον Πάτα. Πάτα σκανά στον Μπέλη. Μπέλη προσπάθησε να περάσει για τον Γουόρντεν, ο οποίος πολύ συχνά έρχεται στον άξονα και παίζει δίπλα στον Τσίπρα, αφήνοντας την αριστερή πλευρά της επίδεσης. Εδώ μπερδεύτηκαν πάντως ο Μπέλη με τον Γουόρντεν. Ευκαιρία για την Καλυθέα, η ατομική προσπάθεια, αλλά καθυστέρησε πολύ ο Μάκο. Παπαδόπουλος βαθιά μπαλιά, δεν υπάρχει συμπαίκτης τόσο μπροστά και είναι και έξω την περιοχή του Ντούνης για να κόψει την μπάλα. Μπέλη. Καλό άνοιγμα για τον Σταμόπουλο αριστερά. Πέρασε η μπάλα. Σταμόπουλος φτάνει στην τελική γραμμή. Σεντράρι. Ευκαιρία το βολέ. Κακό σουτ. Δεν του βγήκε η προσπάθεια εδώ του Σταματάκου. Πολύ ωραία ανάπτυξη και πάλι εδώ. Μένει και μην κομμάτι. Το ξεκίνημα του αγώνα. Ντούνης συνδυάστηκε με τον Κίνη. Βγαίνει μπάλα μπροστά. Κάτσε ο Τσίπρας. Μάκο. Για τον Λεβέντη, ξανά Μάκο πίσω στον Μουκτάρη. Πήρε ο Σταματάκος. Μπέλη. Δεν πέρασε η μπάλα. Τελευταία στιγμή ο Κατράνης κατάφερε και έκοψε πριν περάσει η μπάλα για τον Λεβέντη, που συνεχίζει να έχει αυτόν τον πολύ επιθετικό ρόλο στην δεξιά πλευρά της Καλυθέας. Πίσω η μπάλα για τον Ντούνι για μια ακόμη φορά. Άκουγα πάντως λίγο πριν από τη σέντρα εδώ συζητήσεις μεταξύ των φίλων της Καλυθέας. Κάποιοι εξέφραζαν σκεπτικισμό για την αγωνιστική φιλοσοφία του Μουχτάρη. Ένα λεπτό θα είναι οι καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο, αλλά θέλουμε 1,5 ακόμη για το σφύριγμα της λήξης. Γουόρντεν, πάμε σε μία από τις τελευταίες επιθετικές προσπάθειες της Καλυθέας για το πρώτο μέρος. Τσίπρας για τον Μπέλη. Μπέλη πίσω στον Κίνη. Σταμόπουλος πιο πίσω για τον Πάτα.
κυκλοφορεί την μπάλα η Καλυθέα. Σταμόπουλος, ζητάει ο Τσίπρας, παίρνει μπάλα, έρχεται από πίσω ο Κεϊτά. Πάει να του κάνει τρίπλα ο Τσίπρας, ο Κεϊτά κράτησε καλύτερα τη θέση του. Μπρίτο και βγαίνει κόντρα τώρα για τον Ατρόμητο. Ο Παπαδόπουλος, ο Μουκτάρης όμως είναι πιο γρήγορος. Σταματάκος έπαιξε για τον Μπέλη. Τσίπρας φαίνεται να έχει κουραστεί. Αλλαγή παιχνιδιού, Σταμόπουλος στην απέναντι πλευρά. Λίνια τον Βόρντεν, ήρθε το τάκλιν καθαρό από τον Ζησόπουλο. Ο Σταμόπουλος όμως παλικαρίσει εκεί, θα ξανακερδίσει για την Καλυθέα. Σταμόπουλος συνεχίζει, κράτησε την μπάλα, ψάχνει για στήριγμα, γύρισε τελικά προς τα πίσω για τον Μάκο. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα η Καλυθέα. Τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους, συν το ένα λεπτό των καθυστερήσεων, θυμίζω. Τσίπρας Σταμόπουλος, ξανά Τσίπρας, δεν πιάνει τρίπλα του. Σταμόπουλος πιέζεται. Μάκο. Γκίνι για τον Μπέλη. Τώρα μας δείχνει το ένα λεπτό του επιπλέον χρόνου ο τέταρτος. Πάσα για τον Λεβέντη που με τη μία θα δώσει τον Τσίπρα. Τσίπρας κράτησε και πήγε να χάσει την ισορροπία του. Λεβέντης συνεχίζει το παιχνίδι. Τούνης για να προλάβει να καλύψει την εστία του μετά την έξοδο που είχε επιχειρήσει. Έσωσε, μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Παραμένει το 1-0. Ένα 1-0 με τον Σταματάκο τον σκόρερ να έχει την μπάλα στα πόδια. Λεβέντης, Μπέλη. Ωραία προσποίηση του Μπέλη. Η πάσα, ο Γόρντεν με τον ταγούμενες προσπάθειές του με κεφαλιά. Κορυφαία στιγμή του αγώνα πέρα από το γκολ, τώρα στο 73. Σταματάκος, από τα πλάγια, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κόβει την μπάλα, περιμένει ο Βόρντεν, εκεί πηγαίνει πάσα, όχι τελικά, έκανε προσποίηση ο Βόρντεν αφήνοντας για τον Τσίπρα, αλλά ήταν σε καλύτερη θέση ο Νάτσος. Λιμνιός, Σταμόπουλος πιέζει. Υπάρχει και άλλο βασικό παίκτη μέσα, όπως αλλάξει τον εικόνα της ομάδας του. Τσίπρας, έχει χώρο από τα δεξιά η Καλυθέα, το άνοιγμα για τον Λεβέντη. Λεβέντης άλλαξε με τον Σταματάκο. Η πάσα του Τσίπρα είναι καλή. Σταμόπουλος γυρίζει, προσπάθησε να αρχνιδιάσει. Σούταρε στην κλειστή γωνία. Απλώς το πόδι και απέκρουσε ο Παπαδόπουλος. Ζησόπουλος. Μπαλά και πάλι για την Καλυθέα. Ψάχνει και για δεύτερο γκολ. Πολύ δυνατή, πολύ βαθιά η σέντρα από τον Μπέλη που ζητά συγγνώμη από τους παίκτες του.